Λοιπόν, και να κλείσουμε έφη με το θέμα της Ισπανίας. Η Ισπανία η οποία είναι νομίζω και όπως θα μας παρουσιάσει το ρεπορτάζ μία από τις χώρες που έχει καταφέρει σημαντικά στην οικονομία της. Ήδη το δεκαετές ισπανικό πλέον είναι κοντά στο 2,9% με πολύ καλά στοιχεία έτσι, που δείχνει η ισπανική οικονομία. Πολύ καλά στοιχεία πραγματικά και έχει γίνει ο πόλος έλξης για τους ξένους επενδυτές το τελευταίο διάστημα. Γιατί και η Ισπανία, να θυμίσουμε, είχε περάσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Το 2012 που μπήκε και αυτή σε μνημόνιο με ένα πακέτο στήριξη 41 δισεκατομμυρίων ευρώ για στήριξη των τραπεζών της από τα μεγάλα προβλήματα του real estate, της αγοράς ακινήτων. Αυτά λοιπόν όλα ξεπεράστηκαν. Η, παρουσιάζει μια πολύ ισχυρή οικονομία η οποία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,7% φέτος σε σχέση με το πολύ χαμηλότερο ρυθμό για την Ευρωζώνη που είναι το 0,7% η πρόβλεψη και βέβαια την πολύ χειρότερη εικόνα για τη γερμανική οικονομία που είναι ύφεση ή στασιμότητα. Το χρηματιστήριο της Ισπανίας παρουσιάζει υπεραπόδοση έναντι άλλων χρηματιστηρίων ο δείκτη ΣΥΠΕΞ, ο βασικό χρηματιστριακό δείκτη στη Μαδρίτη, έχει αυξηθεί φέτο 16%. Οι προβλέψει κάνουν λόγο ότι θα παρουσιάσει περαιτέρω ανάπτυξη 10%. Είναι σε υψηλά 15 ετών. Στο το ράλι, ο οδηγό για το ράλι είναι οι τράπεζε με μεγάλες εταιρείε όπως ξέρουμε, όπω είναι η Inditex, η οποία εκπροσωπεί το 30% τη ανόδου του δείκτη, όπω είναι η Υπερντρόλα, είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, η οποία εκπροσωπεί το 21% τη ανόδου. Να θυμίσω απλώ όπως... για του παλιού ότι η Μπεντρόλα έχει αγοράσει την ελληνική εταιρεία Ρόκα, η οποία ήταν στο χρημαστήριο, η οποία βέβαια έφυγε την προηγούμενη δεκαετία. Έλα, έφυγε. Και βέβαια, όπως είπε και εσύ, για τα ισπανικά κρατικά ομόλογα, τα οποία είδαμε το τελευταίο διάστημα να, ε, να είναι κάτω από την απόδοση των αντίστοιχων γαλλικών και η απόδοση του ισπανικού πενταέτου παραμένει ακόμα κάτω από την απόδοση του αντίστοιχου πεντέτους γαλλικού κρατικού ομολόγου. Μάλιστα, αν εξαιρέσουμε λοιπόν τα σκάνδαλα του βασιλικού θρόνου και του πρώην βασιλιά, η οικονομία νομίζω είναι καταπληκτική yeah. της Ισπανίας, η οποία ξεπέρασε τα προβλήματα και πήρε πίσω και το Airbnb, έτσι που βασάνισε τους κατοίκους της Ισπανίας, ενώ ήταν από τις πρώτες χώρες που το εφάρμοσε. Έτσι ακριβώς, γιατί ε, έχει περάσει και μια κρίση στην αγορά real estate και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι επιπτώσεις θα μπορούσε να φέρει Μάλιστα. μια κατάσταση εκτός ελέγχου. Έφησε ευχαριστώ θερμά. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στην ημέρα. Τα λέμε πάλι εμείς αύριο στο κλείσιμο αυτής της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου. Καλημέρα.